κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε την ομάδα μας, να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζιφ από το press1.gr. Καλησπέρα, φίλοι, να καλησπερίσουμε τη Χαρά Λεμονή από το VoriaNews.gr αλλά και το Δήμαρχε.gr, τα μεγάλα site της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλησπέρα και σε εσένα, Χαρά Λεμονή. Να καλησπέρισουμε το στιφόρα.gr τη Σταυρούλα Τηλούρου. Καλησπέρα. Πάμε κυρίες και κύριοι γρήγορα να ξεκινήσουμε και να δούμε τι γίνεται, γιατί το κορίτσι Εύα σήμερα θα κρυθεί το μέλλον της. Αν θα μπει μέσα στην Μπουζού ή όχι. Θα είναι πίσω τα κάγκελα. Ναι, ναι, όχι, πραγματικά, Φίλιππε, είναι μια υπόθεση η οποία από ώρα σε ώρα αναμένει να καταπλήξει το Πανελλήνιο με όποια απόφαση λάβει. Είτε αυτή θα είναι τελικά να της δοθεί τι, με κάποια μορφή άδεια ή βραχιολάκι ή οτιδήποτε, έτσι ώστε να πάει σπίτι της, είτε αν θα λάβει τα 5 έως και 10 έτη τα οποία στη βελγική δικαιοσύνη είναι η χρεώσιμη ποινή που μπορεί να λάβει κάποιος. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν το απόγευμα είναι η απόφαση αν θα μπει στην Μπουζού ή όχι το κορίτσι. Ναι. Πάμε να δούμε τη λέει ο κύριος Μητρακόπουλος. Να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Μητρακόπουλος, τι λέει ο δικηγόρος της. Γιατί η απόφαση θα κρυθεί όχι το πρωί που περιμέναμε όλοι, αλλά σήμερα το απόγευμα. Ναι. Θα μπει μέσα ολοκληρώ. Το κορίτσι, όχι. Δεν έχει ολοκληρώσει. Τι λέει ο κ. Μητρακόπουλος. Από σήμερα. 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 Έχω μια δήλωση. Εύα Καηλή. Ζήν πεπά τη με την Άν. Ο κ. Πας και εσύ που κονέτριεν να προσυντήρ πενάλ ε σεκρέ. Mais vous avez dit que vous êtes optimiste. Je ne veux pas dire l'autre chose. Respectez, s'il vous plaît, la procédure pénale pour que cette administration soit secret. Après. Μάλιστα. Ωραία τα λένε να μιλάει. Ναι, ωραία τα μιλάει. Το θέμα είναι τι θα πει το. Τι θα πει. Και τι θα πει η βελγική δικαιοσύνη, βασικά. Έτσι ακριβώς. Γιατί εκείνοι θα κρίνουν. Έτσι. Γιατί το κορίτσι νιώθει προδομένο. Ναι, αλλά. Νιώθει προδομένο την πρόοδο σε Χαρά Λεμονή ο σύντροφός της. Ναι, όντως είπε ο δικηγόρος της πάλι, ο κ. Δημητρακόπουλος που μίλησε χθες, είπε ότι η Εύα Καηλή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προβληματισμένη. Και αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, ο οποίος την διέψευσε. Βέβαια είπε ότι δεν θα κάνει καμία δήλωση για την ουσία της υπόθεσης, διότι το ζητούμενο στην περίπτωση της σημερινής απολογίας δεν είναι αν είναι ένοχη ή αθώα, αλλά αν θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη ή να μείνει στις φυλακές. Νιώθει προδομένο το κορίτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος γι' αυτό. Κρίνεται η προσωπική της ελευθερία. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό μετά την υγεία. Για ορισμένους η ελευθερία είναι μεγαλύτερο αγαθό. Είναι προβληματισμένη πάρα πολύ. Αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της. Τον εμπιστεύτηκε. Την διέψευσε. Ποτέ δεν μπορεί να κάνεις με ασφάλεια μια πρόβλεψη σε μια δικαστική κρίση. Είναι δύσκολα οπωσδήποτε τα πράγματα. Νομικά επιχειρήματα έχουμε πάρα πολύ ισχυρά βέβαια για να φερθεί ελεύθερη. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει την ελευθερία του είναι δυστυχής. Και όταν έχει και ένα παιδάκι 2 ετών που τον περιμένει, είναι δηλαδή ορφανό ουσιαστικά, γιατί και ο πατέρας είναι μέσα στη φυλακή, είναι περισσότερο δυστυχισμένος. Από εκεί και πέρα θα πολεμήσουμε, γιατί νομίζω ότι η κυρία Καηλή ούτε ύποπτη φυγής είναι, γιατί αυτό εξετάζεται αύριο, ούτε έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία. Άρα με καθαρά νομικά κριτήρια μπορώ να πω ότι έχω αισιοδοξία. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να προεξοφλήσεις μια δικαστική απόφαση.
Μάλιστα, άρα εδώ πέρα. Το κορίτσι. Το κορίτσι εδώ πέρα, χαρά λεμονή, έχει πόνο. Έχουμε και άλλο, έχουμε και άλλο ένα κύριε Ζημινίδη, σας έστειλε τώρα να δείτε. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ εγώ, πέρα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι τελικά ότι η δουλειά του δικηγόρου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ας την δουλειά του δικηγόρου, εδώ πέρα μιλάμε τώρα. Η Εύα Καηλή είναι το κορίτσι με πρόδωσε ο αλήτης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για να προφυλακιστεί παρακαλώ για διαφθορά, για εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Και μάλιστα οι ομιλίες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο κατάφορα υπέρ των χωρών των οποίων κατηγορούνται ότι τις έδωσαν χρήματα, όπου πραγματικά απορώ πώς θα υποστηρίξω ότι δεν ήταν λομπίστας, ότι δεν ήταν η μπροστινή όλων αυτών των καταστάσεων. Εδώ εμπλέκονται, μιλάμε τώρα, οι μαροκινές μυστικές υπηρεσίες. Σήμερα άκουσα για τις μυστικές υπηρεσίες του Ραμπάτ και για μία νέα άλλη υπόθεση, πάρτε το και ως πληροφορία, η οποία θα σκάσει και θα αφορά μέχρι και την Καζαμπλάνκα και άλλες χώρες. Ακούστε παρακαλώ πολύ εδώ. Ακούστε. Βεβαίως. Ακούστε. Δεν θέλω να θυμάσαι ότι σταμάταγα τα τρένα να περάσεις. Δεν θέλω να θυμάσαι ότι χαμήλωνα τα αστέρια να τα φτάσεις. Αυτά μην τα θυμάσαι. Αυτά να τα ξεχάσεις. Μα θέλω να θυμάσαι όταν θα είσαι μακριά μου κι όταν θα ακούς να συζητάν για το όνομά. Ότι με πρόδωσες, ότι με πρόδωσες. Θυμάσαι ότι σου έπαιρνα τον πόνο να μην κλάψεις. Δεν θέλω να θυμάσαι ότι σου έφερνα γιασμό να ξεδιψάσεις. Αυτά μην τα θυμάσαι. Αυτά να τα ξεχάσεις. Μα θέλω να θυμάσαι όταν θα είσαι μακριά μου κι όταν θα ακούς να συζητάν για το όνομά μου ότι με πρόδωσες. Ότι με πρόδωσες. Μάλιστα. Αυτά λέει η Εύα Καηλή. Αυτά θέλει να πει. Στο σύντροφό της. Αυτά θέλει να πει η κυρία Χαραλεμόνη. Με πρόδωσες. Σου φέρνα γιασμό να πεις. Αμαρτωλέ. Και εσύ με πρόδωσες. Και φυσικά, τώρα ξέρεις τι περιμένει η Εύα Καηλή, Τι περιμένει. Καθόταν στον καθρέφτη και έλεγε. Ακούστε. Μα
τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή. Θα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο, είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Αυτά λέει, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Ήθελα την εύκολη ζωή. Γι' αυτό βούτυξα τα λεφτά από το Κατάρ. Τι να κάνω, ήθελα, τα ήθελα όλα εύκολα. Εύκολα στη ζωή. Για, ναι. Αυτόν τον απολογισμό κάνει η κυρία Καϊλή στον καθρέφτη που κοιτάτε, που κοιτάζετε για να φτιάξει το όμορφο μαλλί. Ποιος σας παίρνει, κύριε Τσίβα, σηκώστε το τηλέφωνο. Ποιος σας ενοχλεί? Δεν με ενοχλούν. Πληροφορίες είναι και για καλό. Είναι υπό την έννοια της ενημέρωσης. Πάμε τώρα. Θα τα πούμε. Πάμε τώρα να δούμε. Τώρα τι γίνεται, έχουμε και τον Αβραμόπουλο, ναι, τον οποίο εμπλέκουνε και λέει «Είμαι αθώος, τι με εμπλέκετε εμένα, ναι, ναι, είμαι, ναι, εγώ, είμαι εγώ, κοίταξε, Καϊλή». Ο κύριος Αβραμόπουλος, για να τα πούμε σε, ναι, τρεις γραμμές και γρήγορα συνοπτικά, τι έκανε από τη στιγμή... Όχι τι έκανε, γιατί τον κατηγορούν, θέλω να μου πεις. Γιατί τον κατηγορούν. Γιατί ο ίδιος θα δείτε τα πάντα. Δεν, έκανε δεν τον κατηγορεί προς στιγμής κανείς. Τα δημοσιεύματα. Και... Α, περίμενε. Δεν τον κατηγορεί κανείς προς στιγμήν από, ναι, την πλευρά της δικαιοσύνης. Ναι. Όλα έχουν γίνει κάτω από την αιγίδα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ποιος τα λέει αυτά? Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Και εσύ ο δικηγόρος του. Και... Εγώ σε ρωτάω να μου πεις, ναι, για ποιο λόγο τον κατηγορούν. Τον υπάρχουν δημοσιεύματα. Τον και εσύ μου λες λαθός. Κάποια δημοσιεύματα. Παρακαλώ, κύριε. Οφείλω να διαβάσω το ρεπορτάζ με εγώ άξονα. Εγώ ρωτάω και... συγκεκριμένα, απαντήσεις κάνουμε εδώ. Δεν λέμε το μονόλογο μας. Ρωτώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για ποιο λόγο κατηγορείται? Κατηγορείται λοιπόν από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, ότι ήταν και αυτός ενδεχομένως ένα από τα στελέχη τα οποία γνώριζε για τη δράση της Fight Immunity, της μη κυβερνητικής οργάνωσης που τα είχαν. Και ότι τα έπαιρνε. Αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Αυτά ο ίδιος λοιπόν έρχεται και τι λέει τώρα. Να μου πείτε, τον έχουμε. Ωραία. Α. Πολύ ωραία. Πότε. Ωστόσο, σε τρεις γραμμές να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, αρνείται κυριολεκτικά τα πάντα. Μάλιστα, είπε ότι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχει ζητήσει να βγει το όνομά του από τη λίστα, πράγμα που συνέβη, των τιμητικών μελών του Fight Immunity, καθώς στην αρχή αυτή με η κυβερνητική οργάνωση του Πατζέρι, του εγκέφαλου δηλαδή όλης αυτής της ιστορίας, στην αρχή φαίνεται ότι έκανε δουλειά. Και μάλιστα υπερεμένεται του Πατζέρι ο κύριος Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι στη χώρα του ήταν κάτι παραπάνω, ναι, από αγαπητός, και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο εγκέφαλος όλων αυτών ήταν ένας από τους καλύτερους ευρωβουλευτές. Λοιπόν, το πολίτικο λοιπόν που τον αποκαλύπτει, ανοιχτά, λέει ότι υπάρχει επίγουσα έρευνα της Κομισιόν για το Qatar Gate, ναι, κατά του κυρίου Αβραμόπουλου, όπου το όνομά του έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ταράξει συθέμελα όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με το πολιτικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά εξηγήσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο το συγκεκριμένο, αλλά και πώς συμμορφώθηκε με τους κανόνες λόμπι. Ως πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι ήταν επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της γνωσής αυτής ΜΚΟ, η οποία είχε ιδρυθεί από τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρι. Το μάθαμε και τον Παντσέρι. Πώς το μάθαμε. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος παραδέχτηκε βέβαια ότι έλαβε πληρωμή 60.000 ευρώ από τη ΜΚΟ και έκτοτε λέει παραιτήθηκε από το ρόλο που είχε στο Διοικητικό Συμβουλίο της. Και πριν γίνει ερευνάται, λέει εδώ πέρα, ο ίδιος λέει ότι είμαι αθώος. Άγνοια, δεν ήξερε τι έκανε ο Παντζέρι από που τα οικονόμαγε. Μάλιστα, αυτά λέει ο κύριος, ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαμε
μια απίστευτη κλήρωση έκανε η ΑΔΑΕ. Έδωσε, λέει, δεν το πίστευα, λέει, και έχω γίνει τυπογραφικό λάθος. Έδωσε σε 12 δικαιούχους πόσα λεφτά, ρε παιδιά. Πόσα λεφτά! Ένα εκατομμύριο. Πόσο στους 12 δικαιούχους, στον καθένα πόσα. 100.000 ευρώ. 100.000 έδωσε. Ακούστε να δείτε τώρα. Σε 12 υπερτυχερούς. Μέγιστα ποσά. Φορολοταρία, λέει, από την ΑΔΑΕ έγινε ετήσια κλήρωση όπου 12 υπερτυχεροί μοιράστηκαν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 100.000 ευρώ στον καθένα. Οι 12 πήραν από 100.000. Καλά θυμόμουν ένα εκατομμύριο. Λέω κι εγώ, είχαν παίξει σε κανένα τυχερό παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ταχύτατα ότι είναι οι αποδείξεις που λαμβάνουν από τις ηλεκτρονικές και μόνο αγορές που κάνουν. Το επαναλαμβάνω, από τις ηλεκτρονικές και μόνο αγορές που κάνουν, προκύπτουν κάποια serial number, κάποιοι αριθμοί. Αυτούς τους αριθμούς, λοιπόν, τους έχει η ΑΕΔΕ, τους έχει η εφορία, να το πούμε λαϊκιστή, με αποτέλεσμα, λοιπόν, να κάνει μία φορολοταρία όπως κάνει... 100.000 ευρώ! Ναι. Δηλαδή, τώρα, άστο λίγο αυτό. Λες γιατί... και ήταν στο Τζόκερ και έπαιξε. Λέω κι εγώ, κάνα στοίχημα παίξανε, πήραν κανένα λαχείο. Φορολοταρία, λέει από την εφορία. Εγώ το δηλαδή, το ξέρω αυτό, παιδιά, ειλικρινά. Δεν το πίστευα, λέει, γίνει κάποιο λάθος. Όχι, εδώ και ένα χρόνο υποτίθεται ότι. 100.000 στον καθένα, ναι. Όχι 100, δίνανε 10.000. Εδώ 100 σου λέει, φίλε. Ναι, μποναμάς, χριστουγεννιάτικος. Το θέμα είναι. Κληρώνει, χαρίζει ο Μητσοτάκης, παιδιά, χαρίζει η κυβέρνηση. Πάρτε. Να πάρει λεφτά ο κόσμος. 100.000, επειδή είναι απίστευτο, 100.000 στον καθένα, ναι. Από την ΑΔΑΕ. Ναι. Φορολοταρία Χριστουγέννων. Από την ΑΔΑΕ! Όχι από τον Καπαλού. Όχι από αυτό. Όχι που... από τον ΟΠΑΠ. Όχι από κάποια στοιχηματική εταιρεία. Όχι από κάποιο καζίνο. Από την εφορία. Το ένα χέρι δίνει, το άλλο χέρι παίρνει. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε πώς να συμμετάσχουμε κι εμείς, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνεις το παραμικρό, Φίλιππε. Συμμετέχεις ήδη. Ναι, αλλά αν έχεις κάνει ηλεκτρονικές αγορές. Όλες οι ηλεκτρονικές αγορές είναι καταχωρημένες. Ναι. Με αποτέλεσμα. Κάποια νούμερα, κάποιες αποδείξεις να έχουν μπει στη φορολοταρία και να έχουν επιλεγεί. Δηλαδή, να έχουν βγάλει 12 αριθμούς που έχουν βγάλει, αν έχει γίνει φορολοταρία ήδη. Λοιπόν, έχει γίνει. Λοιπόν, βγήκανε 12 αριθμοί, μπορεί να είσαι μέσα σε αυτούς τους τυχερούς. Βάζοντας τους κωδικούς τάξης net που έχεις, μπορείς να μπει στο φορολογικό σου προφίλ και να κοιτάξεις αν υπάρχει κάποιο. Παιδιά, εδώ λαχνοί έχουν βγει. Συγγνώμη. Έχω τη λίστα με τους λαχνούς. Είναι πολύ περισσότεροι, θα δεις. Είναι λαχνοί. Υπάρχουν και με χιλιάρικα. Εκτός από τα 100.000. Ακριβώς. Δίνουν και χιλιάρικα. Υπάρχουν λαχνοί. Ναι. Λες να είμαστε έστω για μια φορά όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται η φορολοταρία τυχεροί κι εμείς. Λέει διότι... στους φορολογούμενους που κληρώνονται ναι. και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωνών IBAN. Αυτό είναι. Δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Προκειμένου να δηλώσουν το λογαριασμό στο οποίο επιθυμούν να πιστωθεί χρηματικό έπαυλο στην εφαρμογή δήλωση λογαριασμού IBAN στο Μητρό και επικοινωνία του ΜΑΙΑΔΕ. Βρε, δηλαδή, βάλτε μας τα λεφτά και εμείς θα επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία με στους τελευταίους. Εδώ η κυβέρνηση μιλάει και δίνει σε 12, σε 12 από 100.000. Όταν ο ελληνικός λαός υπόλοιπος πεινάει και δίνει το 20 ευρώ, εκεί δεν είναι η κοροϊδία. 20 ευρώ στο αυτό που πεινάει. Στην κλήρωση και στο τυχερό παίχνιο όπως έχει γίνει, 100.000 ζωτά. Άστο να μην μιλήσω. Γιατί αυτό είναι να τρελαίνεσαι. Άστο να μην έχεις μιλήσω. Αυτή τη στιγμή οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα. Έχεις οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Έχεις οικογένειες που δεν έχουν να πάρουν ένα παιχνίδι στο παιδί τους τώρα τις γιορτές. Δεν έχουν ρεύμα. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν νερό. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή τους πάνε δικαστικοί επιμελητές στην έξωση από το σπίτι γιατί δεν έχουν πληρώσει το ενίκιο. Έχουμε άλλους πολίτες οι οποίοι επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δανειά τους, τους κάνουν κατάσχεση στα σπίτια και βγαίνουν στον πληστηριασμό. Εκεί κανένας δεν δείχνει το ενδιαφέρον. Κανένα δεν τον νοιάζει αν έχει να πάρει η μάνα γάλα στο παιδί. Και... αν έχει η συνταξιούχος ηλικιωμένη γυναίκα χρήματα να πάρει τα φάρμακά της και να βάλει ένα πιάτο φαγητό ή να ανάψει κάτι για να ζεσταθεί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαφήμιση των 100.000 ευρώ σε 12 δικαιούχους στο 1.200. Είναι να τρελαινόμαστε και δημιουργεί και μία αγανάκτηση. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεν έχουν δοθεί πραγματικά μέτρα στήριξης σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Γιατί. Υπάρχει τώρα εδώ στην Καλυθέα που είναι εδώ τα στούντι του καναλιού. Είδα.
έναν κύριο με το εγγονάκι του να ψάχνουν στα σκουπίδια για να πάρουν φαγητό. Το εδώ βλέπεις. Στην Καλλιθέα. Το βλέπεις. Στη γωνία του τηλεοπτικού μας σταθμού. Υπάρχει ένα κρεοπωλείο. Προχτές, ψάχναν να βρουν λοιπόν τα υπολείμματα που έχει πετάξει ο Κρεοπόλης στα σκουπίδια. Το κόκαλο που έχει πετάξει για να φτιάξουμε άλλο μια σούπα. Τι να πω. Τι να πω. Και έχουμε να διαφημίζουν τη μεγάλη φορολιταρία Χριστουγέννων με 100.000 στον καθένα. Εδώ μπαίνει στον κοφ και βλέπει. Θα πω και εγώ να δω. Και αυτό το καλάθι του νοικοκυριού πια. Μας έχουν τρελάνει. Ποιο του νοικοκυριού το. Πεινάνε τα νοικοκυριά. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δεν έχει χρήματα ο κόσμος να αγοράσει τα βασικά για να φτιάξει το γιορτινό τραπέζι. Τίποτα, τη στιγμή που οι υπουργοί τρώνε με χρυσά κουτάλια στην κυριολεξία. Στις δεξιώσεις που πηγαίνουν για να φάνε, να μην πω τα ντερά τους. Και τσάμπα. Και... Καλά, όλο που δεν είναι ο Νίκος δεν τα πληρώνει. Μα εμείς τους ταΐζουμε. Μα εμείς τους ταΐζουμε όλους αυτούς. Έτσι, μπράβο. Τι έχουμε συγχαθεί. Αλλάξε το πλάνο, παρακαλώ. Προσοχή. Πάμε λοιπόν. Βαρεθήκαμε. Εξευτελιστικό. Βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε. Πάμε λοιπόν, voryanews.gr, πάμε λοιπόν, αν νιώθεις αγανάκτηση, αν νιώθεις το θυμό σου, αν είσαι συνταξιούχος, αδικημένος, αν είσαι άνεργος, αν είσαι νέος άνθρωπος, αν είσαι οικογενειάρχης, που δεν αντέχεις άλλο να βλέπεις αυτά τα οποία συμβαίνουν, και μένεις στους δήμους της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στα Βρυλίσια, στο Γαλάτσι, Ηράκλειο, Κηφισιά, Λυκόβρηση, Πεύκη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Παπάγου, Χολαργό, Πεντέλη, Φιλοθέη, Ψυχικό και Χαλάνδρη, τηλεφώνησε τώρα και γίνε μέλος στο voryanews.gr, στη μεγάλη οικογένεια του voryanews.gr. Ελάτε μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε μάλλον τις φωνές μας, να αναδείξουμε τα προβλήματα των περιοχών μας, να αναδείξουμε τις ομορφιές των περιοχών. Να αναδείξουμε τα προβλήματα. Να ζητήσουμε λύση. Ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. voryanews.gr. Γιατί εδώ ο ένας θα έχει τον άλλον. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε την αγάπη μας για τον τόπο μας. voryanews.gr. 215-0022-22. Να πούμε ότι σε λίγες εβδομάδες θα γίνουν και τα μεγάλα εγκαίνια του voryanews.gr. Θα ενημερωθείτε. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για την απίστευτη συμμετοχή σας. Χιλιάδες τα κλικ καθημερινά για το voryanews.gr. Και να πούμε ότι σε όσους δεν έχουμε προλάβει ακόμα να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί προσπαθούμε να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο, επειδή είναι χιλιάδες οι κυριολεξία για τα τηλεφωνήματα, δυστυχώς, λίγο υπομονή και ένα μεγάλο συγγνώμη που δεν σας έχουμε καλέσει ακόμα. voryanews.gr 215-0022-22. Αν μένεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αν μένεις στους συγκεκριμένους δήμους, κάλεσε τώρα και γίνε και εσύ μέλος. Μέλος για να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας. Η δική σου φωνή είναι το voryanews.gr. Τώρα, με ένα τηλεφώνημα δωρεάν, μέλος στο 215-0022-22. Πάμε. Τώρα έχουμε... Η ληστεία σε βενζινάδικο με χατζάρα. Μπήκε με το αυτοκίνητο και σταμάτησε μπροστά στην αντλήση και έβαλε χατζάρα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έλληνα σε άλλο δάπο, γιατί το χατζάρα μας βγάζει κακές μνήμες δυστυχώς. Να ακούσουμε. Έτσι. Χαρά λεμονή. Ο υπάλληλος του βενζινάδικου Φίλιππε έζησε πραγματικά τον τρόμο το απόγευμα, προχθές το απόγευμα έγινε Τρίτη. Το βενζινάδικο βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ήταν λοιπόν λίγο μετά τις 7, όταν ένας νεαρός, όταν ένα αυτοκίνητο μπήκε στο βενζινάδικο, βγαίνει ο νεαρός, ναι, με αστραπιαίες κινήσεις, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, βγήκε από το αμάξι λοιπόν και κρατώντας ένα μαχαίρι τύπου χατζάρα, κατευθύνθηκε απευθείας στο 18χρονο υπάλληλο, φωνάζοντας ληστεία, δώσε μου τα χρήματα αμέσως. Στο βενζινάδικο υπήρχε και άλλος υπάλληλος, ο οποίος όμως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίσω πλευρά του πρατηρίου και δεν είχε εικόνα για όσα διαδραματίζονταν. Ο ληστής λοιπόν πρόβαλε το μαχαίρι τύπου χατζάρα και άρπαξε περίπου 200 ευρώ που βρήκε στο ταμείο, αμέσως μπήκε στο αμάξι και τράφηκε σε φυγή. Ο υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε άμεσα στο πρατήριο με 6 περιπολικά, ναι, και άνδρες της ομάδας Δίας. Με τις μηχανές τους ξεκίνησε αμέσως
άνθρωπο κυνηγητό γύρω από την περιοχή. Στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ωστόσο, ο ληστής ξέφυγε και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε, παιδιά, την απίστευτη αυτή σοκαριστική ιστορία της δολοφονίας μιας μάνας από τα χέρια του ίδιου του του παιδιού. Ένας 29χρονος, λοιπόν, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του. Είναι η υπόθεση η οποία μας έχει σοκάρει από χθες, η οποία έσκασε ως βόμβα. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκε στο ψυχιατρίο. Στο ψυχιατρίο, βγάλτε σοκ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν. Ο 29χρονος λοιπόν ομολόγησε, οδηγήθηκε πριν από λίγο στο ψυχιατρίο. Πες μας. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν λίγο πριν τις 5.30 το απόγευμα χτες στη Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος είχε έναν άγριο καυγά με τη μητέρα του. 60 ετών ήταν η μητέρα του, ζούσαν μαζί. Ξαφνικά οι κάτοικοι των γύρω σπιτιών άκουσαν υπερβολικά πολλές φωνές, να γίνεται ένας πολύ μεγάλος καυγάς. Και μάλιστα άκουσαν λίγο πριν γίνει το φωνικό τον 29χρονο να φωνάζει στην 60χρονη μητέρα του ότι είσαι τελειωμένη. Φυσικά θορυβήθηκαν, ενημέρωσαν την αστυνομία και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, άνοιξαν και βρήκαν το πτώμα της μητέρας και τον 29χρονο να κάθεται σε μία πολυθρόνα και μάλιστα χωρίς να φέρει καμία αντίσταση, τους ακολούθησε μαζί στο αστυνομικό τμήμα. Να πούμε ότι όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του, καθώς όπως είπε, καυγάδισαν. Ναι. Με ένα κουζινομάχαιρο. Με ένα κουζινομάχαιρο τη σκότωσε, βέβαια. Με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Την χτύπησε και με άλλο αντικείμενο στο κεφάλι πριν τη μαχαιρώσει. Ναι. Και να πούμε ότι έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρίο σύμφωνα με, με τον εισαγγελέα αλλά και με τους γιατρούς που τον εξέτασαν. Έπρεπε να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο. Από ό,τι φάνηκε, εν τέλει αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Το θέμα, βέβαια, είναι αν είχε σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή το τελευταίο διάστημα. Είχαν κάποιες διαφωνίες με την μητέρα του, ποτέ όμως, όπως λένε στη γειτονιά, κάτι τόσο μεγάλο και μάλιστα δεν είχε δώσει, όπως λένε, και ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή, φαινόταν ένας ήρεμος νεαρός. Αυτά λένε τα άτομα που τους γνώριζαν. Μάλιστα, πάντως ξαναλέμε, είναι μια απίστευτη ιστορία πάνω από τις μαρτυρίες τι λένε και οι άνθρωποι. Το όροφο, είμαστε, δεν ακούσαμε ούτε φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί που ήταν στον όροφο, στον τέταρτο και στον πέμπτο, ακούσαν και μάλλον αυτοί ειδοποίησαν ότι. Ακούσαμε ότι ο γιος σκότωσε τη μάνα. Ακούγονταν φωνές από το διαμέρισμα. Φωνές ακούγονταν από το διαμέρισμα, μας είπαν αυτοί που μένουν δίπλα και αυτοί που μένουν από κάτω. Εμείς στον πρώτο όροφο δεν ακούσαμε τίποτα. Έλεγα κάτι. Σας είπα τι ακούσαμε, δηλαδή τι ξέρετε. Φωνές, μαλώματα και... Φαντάζομαι εσείς εδώ ζούσατε χρόνια. Χρόνια και το παιδί και την γυναίκα της ξέραν πολύ καλά. Την μέρα που έγινε η οικοδομή εδώ μένουν. Είχατε καταλαβεί, είχε δείξει κάποια δείγματα ο γιος. Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό παιδί. Ευγενέστατος, εξαιρετικό παιδί. Και η μάνα κυρία. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν το περίμενα, ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό. Ήταν μαμά και γιος πολύ αγαπημένοι, έτσι φαίνονταν τουλάχιστον. Δεν υπήρχε, δηλαδή δεν έδωσαν ποτέ δικαιώματα εδώ πέρα στη γειτονιά και οι δύο πάντα ευγενικοί. Μέχρι τελευταία τους είδαμε να ξολύγουν. Ήταν αγαπημένοι. Τώρα το τι έγινε, το πώς έγινε, το τι... Άρα ο γιος έμεινε με τη μητέρα, όχι. Δεν ήταν... Ερχόταν κατά περιόδους. Ερχόταν, πέφυγε το παιδί, μετακόμισε εδώ και 2 χρόνια μόνος του. Απλώς είχε πάρει πολύ καλή σχέση με τη μητέρα του. Ούτε είχατε ακούσει ότι είχε ψυχολογικά θέματα. Εγώ δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω τι υπήρχε ψυχολογικά θέματα. Αλλά πρώτα μια φυσιολογική σχέση, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένα πάρα πολύ ευγενικό παιδί, πρόσφαρο, χαρούμενο. Δηλαδή δεν φαίνονταν να έχει προβλήματα έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα φαίνεται στο βλέμμα του. Αν κάτι τον απασχολεί. Εντάξει, εμείς δεν είμαι μέσα στο σπίτι του, ούτε του ξέρω και. Να πούμε ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο 29χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δεν έμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του. Έμενε σε ένα σπίτι λίγο πιο κάτω, μαζί με την σύντροφό του. Και γι' αυτό το λόγο θα ερευνηθεί αν μπροστά στη δολοφονία είτε και η σύντροφος του 29χρονου κατηγορούμενου. Γιατί υπάρχει μία υπόψη στην αστυνομία ότι υπήρχε και άλλο άτομο μπροστά. Και γι' αυτό το λόγο θα ελεγχθεί και η σύντροφος του 29χρονου. Ξαναλέμε, με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, όπου έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Έπρεπε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, αν έπαιρνε ή όχι, πάντως έχουμε μέσα σε λίγες ημέρες
από δύο άτομα τα οποία έχουν σοβαρά ψυχιατρικά ψυχολογικά προβλήματα να παίρνουν το μαχαίρι και να σκοτώνουν η μία τη σύντροφό τη, η 17χρονη σύντροφό τη, θυμόμαστε στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, και χθες να έχουμε τον γιο να σκοτώνει την μάνα. Και σήμερα έχουμε τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έχουν δημοσιευθεί. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και πόσα άλλα τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί έχουμε πραγματικά μια μεγάλη ντροπή για μία ακόμα φορά στα νοσοκομεία. Στο Παίδων Αγία Σοφία, εκατοντάδες παιδιά βρίσκονται στη λίστα των χειρουργείων. Τεράστιες βασικές ελλείψεις σε όλα τα τμήματα. Πραγματικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Θα τα ξαναπούμε για μία ακόμα φορά καλησπέρα. Και πρέπει να τα λέμε. Τι ακόμα, συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Μιλάμε για το Αγία Σοφία καταρχήν, έτσι. Ιδίως με λοιμώξεις, γρήπη, κορονοϊό και ταυτόχρονα το προσωπικό λιγοστεύει. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρχουν προβλήματα και στις αναμονές, θα ταλαιπωρούνται και τα παιδάκια αλλά και οι ενήλικες στα νοσοκομεία, στα τμήματα υπηκότων περιστατικών, στα εφημερίδια νοσοκομεία, καθώς επίσης και θα αναπτύσσονται και ράντζα. Εδώ μιλάμε, άστε τα ράντζα. Εδώ μιλάμε για και τα ράντζα. Όλα είναι. Τι άστε τα ράντζα. Όλα είναι, κύριε Τσίφα. Εδώ έχουμε μια πολύ πιο σοβαρότερη καταγγελία από το μέλος της ΕΙΝΑΠ. Λοιπόν, η οποία κύριε Αγγελική Κρίκη, επιμελήτρια αλφα-παιδοχειρουργός. Όχι, όχι, θα φτάσουμε όχι, και θα φτάσουμε σε εκεί την καταγγελία. Ναι, την Ιρώνα Στασοπούλου, η οποία ναι. Μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χειρουργεία. Ότι οι δύο κλινικές του νοσοκομείου λειτουργούν ως μία, καθώς υπάρχουν μόλις δύο κλίνες χειρουργικών επεμβάσεων, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί στις 15 από τις 30 τουλάχιστον προγραμματισμένες επεμβάσεις με κίνδυνο της ζωής των παιδιών. Αυτό είναι που απασχολεί, κύριε Γιαννάκο, εννοείτε, όπως και τα ράτσα. Εννοείται στο Παίδων Αγία Σοφία. Για το Παίδων ναι. Αγία Σοφία. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε πει αρκετές φορές ότι επειδή τα νοσοκομεία δύο χρόνια και παραπάνω μετατράπηκαν σε νοσοκομεία μονοθεματικά μιας νόσο, τα χειρουργεία όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες αναβάλλονταν. Υπάρχουν στις λίστες αναμονής παιδιά από το 2 και ενήλικες από το 2018 που από περιμένουν πότε? Να χειρουργηθούν. Είναι και απίστευτο. Δεν έχουν στηθεί ακόμη. Οι λίστες δεν επικυρωποιήθηκαν. Κανείς δεν ξέρει πόσα παιδιά ή πόσοι ενήλικες περιμένουν να χειρουργηθούν. Πόσοι έχουν φύγει για τη ζωή ενδεχομένως 4 χρόνια τώρα, κύριε Γιαννόπουλε? Γιαννάκο, συγγνώμη. 4 χρόνια τώρα λέμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν περιμένοντας στοϊκά. Να σας πω τι έγινε για αυτούς. Όσοι είχαν χρήματα πήγαν στον ιδιωτικό τομέα. Όσοι επιβαρύνθηκε η υγεία τους αναγκάστηκαν και πήγαν στα ΤΕΠ και νοσηλεύτηκαν με πολύ λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης. Και άλλοι περιμένουν σε λίστα αναμονής ακόμη 4 και 5 χρόνια. Και βγαίνει ο υπουργός πριν από λίγο, ο κύριος Πλεύρης. Και τι λέει? Αυτά που φωνάζει ο κόσμος. Ότι λέει θέλουμε περισσότερο προσωπικό και προσπαθούμε όλα τα κενά τα καλύψουμε. Για νέο μας τότε, κύριε Υπουργέ, εσείς είστε υπουργός. Έχετε μπερδέψει την αντιπολίτευση με το Υπουργηλίκη. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή λέει ο υπουργός αυτά που φωνάζει ο όλος ο λαός. Κάντε τα, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεν γίνετε εκτελέσετε. Εμένα παράδειγμα. Εμένα να τα κάνετε. Να σας πω δύο παραδείγματα σήμερα. Στο νοσοκομείο της Λίμνου ναι. Είναι χωρίς αναισθησιολόγο το νησί. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές και πάει ένα έκτακτο περιστατικό, δυστυχώς δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι χωρίς αναισθησιολόγο, επαναλαμβάνω, νοσοκομείο σε νησί, που ξέρουμε το χειμώνα πως οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, είναι χωρίς αναισθησιολόγο τώρα εδώ και κάποιες μέρες. Μάλιστα. Με πήραν από την Κέρκυρα. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας έχει έναν παθολόγο στην παθολογική κλινική, που νοσηλεύει 35 και 50 ασθενείς. Γιατί τέτοιο χάος? Πήραν απόφαση να εφημερεύουν οι νεφρολόγοι, οι αιματολόγοι στην παθολογική κλινική. Που αυτό είναι παράνομο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι το σύστημα υγείας έχει διαλυθεί. Δυστυχώς. Κοιτάξτε όμως να σας πω τι γίνεται εδώ. Εδώ χρειάζεται να προσληφθεί προσωπικό μόνιμο που δεν υπάρχει τέτοια δηλαδή προτεραιότητα από την κυβέρνηση. Και για να προσελκύσουμε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό,
Θα πρέπει να δούμε και λίγο τους μισθούς. Όταν οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί, όταν οι συνθήκες εργασίας είναι χάλια, οι γιατροί παρετούνται από το σύστημα. Ναι. Πάνε στον ιδιωτικό τομέα, βάζουν τη γραμματέα και συνταγογραφή και βγάζουν τριπλάσια λεφτά και 7 η ώρα πλύνουν το τηλέφωνο και δεν τους ενοχλεί κανένας. Δεν θα πάνε στο νοσοκομείο να εκμερεύουν 30 μέρες το μήνα. Ναι. Πρέπει δηλαδή να βελτιωθούν και τα κίνητρα. Κύριε Γιαννάκο, το θέμα ότι είναι διαλυμένα τα πράγματα. Οι πολίτες πληρώνουμε για να έχουμε δημόσια υγεία και μόνο δημόσια υγεία δεν έχουμε. Μας οδηγούν να πηγαίνουμε ιδιωτικά και όλο να πληρώνουμε, να πληρώνουμε, ναι, να πληρώνουμε. Ιδιωτικά όμως, ξέρετε κάτι, ένας που περιμένει 4 χρόνια σε λίστα αναμονής να χειρουργηθεί, δεν έχει χρήματα. Αν είχε χρήματα, θα πήγαινε ιδιωτικά. Άρα θα πεθάνει. Ναι. Άρα θα κάνει σύμβαση με το γραφείο τελετών, κύριε Γιαννάκο. Άρα θα κάνει σύμβαση με το γραφείο τελετών. Τετέλεστε. Η χειρουργία της κυρίας Γκάγκα θέλουν λεφτά. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να μας στείλουν στον Αγύριστο. Σου λέει, αν δεν έχεις για ιδιωτικό νοσοκομείο. Πήγαινε να πληρώσει το γραφείο τελετών. Ναι. Να σου κάνουν ωραία κηδεία τουλάχιστον. Από το μειώνονται οι πιθανότητες επιβίωσής σου. Αυτά θέλουν να κάνουν. Πάμε παρακαλώ πολύ γρήγορα. Πάμε να δούμε στην άλλη απίστευτη ιστορία. Μια ηλικιωμένη κλείστηκε για 18 ώρες μέσα σε ασανσέρ και όταν την απεγκλώβησαν. Είδε και βρήκε τον άνδρα της νεκρό. Ναι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό. Να πούμε ότι η ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε όχι στο ασανσέρ κάποιας πολυκατοικίας, αλλά στο ασανσέρ του διόρφου σπιτιού που διαμένει η ίδια, ήταν δηλαδή διόκτητο. Εγκλωβίστηκε λοιπόν εκεί. Ο σύζυγός της είχε τεράστια προβλήματα υγείας και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει για βοήθεια. Με αποτέλεσμα λοιπόν κάποια στιγμή να την ακούσει ένας γείτονας να ειδοποιήσει τη πυροσβεστική, αλλά είχαν περάσει ήδη 18 ώρες. Οπότε όταν η γυναίκα απεγκλωβίστηκε, βρήκε νεκρό το σύζυγό της, ο οποίος φυσικά δεν μπορούσε μόνος του ούτε τα φάρμακά του να πάρει ούτε να προσέξει και ο άνθρωπος από ό,τι όλα δείχνουν κατέληξε. Βέβαια, ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο. Τον παρέλαβε και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα. Απίστευτη ιστορία. Πάμε τώρα. Γιατί χαρά λεμονή σοκάρει η πρόταση του εισαγγελέα για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας στην Ηλιούπολη για ένα κορίτσι, στην οποία είχε καταγγελθεί και αστυνομικός. Υπάρχει μια περίεργη ιστορία όπου όλοι έχουν σοκαριστεί με την πρόταση του εισαγγελέα σε αυτήν την υπόθεση. Πρόκειται, Φίλιππε, να θυμίσουμε για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας δύο νεαρών κοριτσιών στην Ηλιούπολη, που είχε αποκαλυφθεί όταν το ένα από τα δύο φερόμενα ως θύματα, 19 ετών, είχε καταφέρει να ξεφύγει από το διαμέρισμα που την κρατούσε και την εξέδιδε ο πρώην αστυνομικός και είχε καταφύγει σε κοντινή καφετέρια, όπου βρήκε βοήθεια από εργαζόμενη του καταστήματος. Συγκατηγορούμενη του αστυνομικού ήταν ο πατέρας της 19χρονης, που κατηγορείται ότι τη βίαζε από την ηλικία των 11 ετών, ο πρώην σύντροφός της, που κατηγορείται ότι την εξέδιδε όσο ήταν ανήλικη, ένας φίλος και συνεργάτης του αστυνομικού, που κατηγορείται για συνδρομή σε εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, και ακόμα ένα πρόσωπο που δικάζεται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η πρόταση λοιπόν του εισαγγελέα, που επικαλέστηκε έλλειψη αντικειμενικών στοιχείων ή επαρκών ενδείξεων, ήταν απαλλακτική τόσο για τον αστυνομικό, όσο και για τον πατέρα του κοριτσιού, αλλά και για τους υπολείπους. Αναλυτικά, για τον πρώην αστυνομικό, η εισαγγελέα ζήτησε να κριθεί ένοχος μόνο για ενδοοικογενειακή βία, ενώ για τη σχέση του με τη 19χρονη, ο εισαγγελέας είπε ότι τα βίντεο της κοινής τους συνύπαρξης δείχνουν ότι είχαν μία σχέση που την απολάμβαναν μαζί και ότι ο κατηγορούμενος ναι μεν τη χτύπησε, ωστόσο δεν προκύπτει από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις προηγούμενη βία. Και είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, η έννοια που μας απασχολεί εδώ είναι η έννοια του ευάλωτου. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, μπορούσε η καταγγέλουσα να πράξει διαφορετικά και να πάρει άλλο δρόμο στη ζωή της? Εγώ απαντώ ότι ναι, μπορούσε. Για τον δεν πατέρα της 19χρονης, που κατηγορείται ότι τη βίαζε όσο ήταν ανήλικη, ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του μόνο για κατοχή μεταλλικής ράβδου. Είπε μάλιστα ότι ο πατέρας, η 19χρονη μητέρα της και ο αδελφός της υποστήριξαν ότι ο πατέρας έπινε και ήταν οξύτιμος. Είπε λοιπόν ο εισαγγελέας ότι αποδείχθηκε ότι ναι, μεν ήταν οξύτιμος, εκείνος όμως τους παρήχε τα πάντα σε ό,τι αφορά τελικά αγαθά, αλλά θα μπορούσε να έχει καλύτερη εποπτεία της οικογένειάς του. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Τι να απίστευτα. Απίστευτα. Και να πούμε ότι με αυτή την πρόταση
του εισαγγελέα έχουν εξοργιστεί πάρα πολλοί σύλλογοι κακοποιημένων γυναικών, πάρα πολλοί νομικοί κύκλοι, οι οποίοι λένε είναι πράγματα αυτά. Είναι πολύ περίεργη απόφαση. Πραγματικά δεν είναι απόφαση, είναι πρόταση. Πρόταση. Είναι πρόταση. Ναι, είναι πρόταση. Δεν σημαίνει ότι η πρόταση θα γίνει και αποδεκτή. Βέβαια, ναι. Αλλά και είναι πολύ περίεργη αυτή η πρόταση του εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ πέρα. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε τα τηλέφωνα για το voria-news.gr. Αν μένετε στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, Βρυλίσια, Γαλάτσι, Ηράκλειο, Κηφισιά, Λυκόβρηση, Πεύκη, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Παπάγου, Χολαργό, Πεντέλη, Φιλοθέη, Ψυχικό και Χαλάνδρη, τηλεφώνησε στο 215-000-2222 και γίνε μέλος στη μεγάλη οικογένεια του voria-news.gr. Αν νιώθεις αδικημένος, είσαι αγανακτισμένος, είσαι θυμωμένος πολίτης, απελπισμένος, δεν αντέχεις άλλο αυτή την κατάσταση. Γίνε μέλος τώρα δωρεάν στο voria-news.gr και έλα να ενώσουμε μαζί τις φωνές μας. 215-000-2222. Αν τα έχεις πάλι στο κρανίο μου όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν αντέχεις άλλο. 215-000-2222. Αν θέλεις να αναδείξεις τα προβλήματα της περιοχής σου, αν θέλεις να αναδείξεις τις ομορφιές της περιοχής σου, 215-000-2222. Αν θέλεις λοιπόν να συμμετέχεις και εσύ στη μεγάλη οικογένεια του voria-news.gr, τηλεφώνησε τώρα και έλα και εσύ μαζί μας. Στις συναντήσεις που θα κάνουμε, στην επικοινωνία την οποία θα έχουμε. Να πούμε ότι σε λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνήσεις σχεδόν με όλους τους αγαπημένους τηλεθεατές που μας έχετε τηλεφωνήσει στο voria-news.gr. Είναι πραγματικά χιλιάδες οι τηλεθεατές και αυτό πρέπει να πούμε τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ. 215-000-2222, γίνε μέλος τώρα εντελώς δωρεάν. Αν μένεις στους παραπάνω δήμους, κάλεσε τώρα και έλα μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού, το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πέτρου Ράλη 29, Ταύρος. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού, το απόλυτο λαϊκό σχήμα στο Vegas Live Stage. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Γιατί η διασκέδαση αυτό το χειμώνα είναι καθαρά αντρική υπόθεση. Σταμάτης Γονίδης, Ζαφύρης Μελάς. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Vegas Live Stage. Πέτρου Ράλη 29, Ταύρος.